Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δεύτερη μέρα σήμερα των ελληνοτουρκικών συνομιλιών. Η πολιτική μας συντάκτρια, Κική Αγγελοπούλου, που βρίσκεται στον Αστέρα της Βουλιαγμένης, όπου διεξάγονται οι συνομιλίες, μας ενημερώνει. Σας μιλάμε από τον Αστέρα της Βουλιαγμένης, όπου εδώ και μισή ώρα οι πρωθυπουργοί του Ουργού Τοζάλ και Ανδρέας Παπανδρέου έχουν μια δεύτερη κατηδίαν συνάντηση, η οποία δεν έχει τελειώσει ακόμα. Στις 5.30 το απόγευμα άρχισε η συνεδρίαση της μεικτής Ελληνοτουρκικής Οικονομικής Επιτροπής, ενώ το βράδυ, μετά την επανάληψη των συνομιλιών των δύο αντιπροσωπιών, στις οποίες θα προείστανται οι πρωθυπουργοί, οι Τουρκού Τοζάλ και Ανδρέας Παπανδρέου θα έχουν ιδιωτικό γεύμα. Όπως προκύπτει από τα κείμενα των προσφωνήσεων και αντιφωνήσεων στο χθεσινό επίσημο γεύμα, οι δύο πλευρές έχουν διατυπώσει σαφώς τις θέσεις τους στα κρίσιμα θέματα. Η ελληνική κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας ότι η πορεία που ξεκίνησε από τον Νταβός είναι δύσκολη και δύσβατη, τονίζει ότι τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα στον εναέριο χώρο των 10 μιλίων του Αιγαίου δεν είναι θέματα προς διαπραγμάτευση, αλλά ζητήματα ρυθμισμένα ήδη από πολυμερείς συμφωνίες και διεθνείς κανονισμούς. Και ότι για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου απαιτείται η υπογραφή συνυποσχετικού και η παραπομπή του θέματος στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Όσον αφορά το Κυπριακό ιδιαίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός έθεσε το θέμα στον κύριο Ζαλ, γεγονός που επιβεβαίωσε στο γεύμα των ξένων ανταποκριτών και ο Τούρκος Πρωθυπουργός. Ο κύριος Παπανδρέου επανέλαβε ότι το Κυπριακό, αν και δεν αποτελεί ελληνοτουρκική διαφορά, είναι ωστόσο πρόβλημα κλειδί για την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ζήτησε και πάλι την αποχώρηση των στρατευμάτων και των επίκων από το νησί και την δραστηριοποίηση της Επιτροπής για την αντιμετώπιση του προβλήματος των αγνοωμένων. Για το γεύμα που παρετέθη προς τιμή του κυρίου Ζαλ από την Ένωση Ξένων Ανταποκριτών, μας ενημερώνει ο συνάδελφος Σπύρος Χατζάρας. Σε συνάντησή του με τους δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια του γεύματος των Ξένων Ανταποκριτών στην Αθήνα, ο κύριος Ζαλ έκανε μια μακρά εισήγηση στην αρχή και αναφέρθηκε στην απόφαση που έλαβαν από κοινού με τον Ανδρέα Παπανδρέου για να τερματιστεί η περίοδος έντασης στις διμερείς σχέσεις. Και μίλησε για τις δυνατότητες διμερούς οικονομικής συνεργασίας. Ακόμα σημείωσε ότι τα σημερινά προβλήματα παρουσιάστηκαν ως αποτέλεσμα αμοιβαίων λαθών κατά το παρελθόν. Ο κ. Ζαλ ανακοίνωσε ακόμα ότι χθες εκδόθηκε στην Άγκυρα το διάταγμα που επιτρέπει την επένδυση του συνολικού τιμήματος από την ρευστοποίηση των ελληνικών περιουσιών στην Τουρκία, αντί την υποχρεωτική κατάθεσή του σε δεσμευμένους λογαριασμούς όπως ίσχυε σήμερα. Ακόμα προσεκάλεσε τους Κωνσταντινοπολίτες που εκδιώχθηκαν από την πόλη να επιστρέψουν και να εργαστούν εκεί και σε όσους δεν έχουν πια τουρκική εθνικότητα προσέφερε τη δυνατότητα διπλής εθνικότητας. Τέλος, ο κ. Ζαλ είπε ότι η χώρα του υποστηρίζει την διοργάνωση από την Ελλάδα των Ολυμπιακών Αγώνων του 1996. Στη συνέντευξη που ακολούθησε, ο κ. Ζαλ αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση για το ποια λύση βλέπει στα προβλήματα που σημειώνει και περιορίστηκε να απαριθμίσει τα εκκρεμλή προβλήματα όπως τα βλέπει η Τουρκία και όπως ισχυρίστηκε είναι ο εξοπλισμός των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και της Δωδεκανήσου, η έκταση των χωρικών υδάτων, η έκταση του εναέριου χώρου, ο μοιρασμός της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου και το FIR στην περιοχή. Για τον εναέριο χώρο είπε ότι η Τουρκία δέχεται μόνο την έκταση του ελληνικού εναέριου χώρου στα 6 μίλια και όχι τα 10 και πρόσθεσε ότι σε ένδειξη καλής θέλησης τελευταία έχουν περιοριστεί οι πτήσεις μέσα από τα 10 μίλια. Για το Κυπριακό είπε ότι είναι διεθνές πρόβλημα και ότι η Τουρκία υποστηρίζει μια συνολική λύση που θα προβλέπει ένα δικοινοτικό διζωνικό ομόσπονδο κράτος και ακόμα είπε ότι είναι ευτυχής για την επικείμενη συνάντηση Βασιλείου Δεκτάς την οποία υποστηρίζει. Για τις πρωινές δραστηριότητες όμως του Τουρκού Τοζάλ θα συνεχίσει η Κυπριακή Αγγελοπούλου. Νωρίς το πρωί ο κύριος Ζαλ κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη και λίγο αργότερα συναντήθηκε με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κύριο Μητσοτάκη. Μετά τη συνάντησή τους, ο κύριος Μητσοτάκης δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είχαν μια πολύ ειλικρινή και πολύ χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων γύρω από τα θέματα του ελληνοτουρκικού διαλόγου και των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Πιστεύω, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ότι ο διάλογος σε αυτή τη φάση έχει μπει στην ουσία των προβλημάτων και ότι οι δύο πλευρές έχουν θέσει καθαρά τις απόψεις τους. Νομίζω, συνέχισε, ότι αυτό αποτελεί μια αφετηρία για περαιτέρω προσπάθειες. Πιστεύω, είπε ο κ. Μητσοτάκης, ότι μπαίνουμε σε μια φάση του διαλόγου και ότι αυτό που συνηθίζεται να ονομάζεται πνεύμα του Νταβός προσγειώνεται σε μια ρεαλιστική, πραγματιστική βάση και ότι ο διάλογος αυτή την ώρα αντιμετωπίζεται με ξεκάθαρες θέσεις και από τις δύο πλευρές.
Αύριο ο κύριος Σοζάλ θα δώσει συνέντευξη τύπου, αφού προηγουμένως γίνει δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, κύριο Χρήστο Σανζουτάκη. Νεότερα από τον Αστέρα Βουλιαγμένης και τις ελληνοτουρκικές συνομιλίες στο δελτίο των 8.30. Αυτή τη φάση μπήκε στην ουσία των προβλημάτων και οι δύο πλευρές έφεσαν. Την ώρα που ο Τούρκος Πρωθυπουργός κατέθετε στεφάνι στον άγνωστο στρατιώτη, περίπου 300 διαδηλωτές, μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακών Σωματείων, γονείς και συγγενείς αγνοωμένων και ομάδες Κούρδων, είχαν συγκεντρωθεί στο νότιο τμήμα της πλατείας Συντάγματος, διαμαρτυρόμενοι για την επίσκεψη του κυρίου Οζάλ. Αστυνομικές δυνάμεις είχαν αποκλείσει την πλατεία και τους γύρω δρόμους ως το τέλος της τελετής. Λίγο αργότερα, μέλη της κίνησης «Οι γυναίκες επιστρέφουν» και των Επιτροπών Συγγενών Αγνοωμένων κατέθεσαν στεφάνι και άφησαν κόκκινα τριαντάφυλλα στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη.